100 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισαν 15 δήμοι της Κύπρου με τη μορφή δανείου από Αυστριακή Τράπεζα, η οποία απαιτεί την εξόφλησή του από το κράτος που ήταν και εγγυητής για τη σύναψη του δανείου. Αυστηρή προειδοποίηση για τον κίνδυνο εκποίησης κρατικής περιουσίας απίφθινε η Γενική Ελέγκτρια του Κράτους, Χριστάλα Γιορκάτσου, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, όπου κλήθηκε να παρουσιάσει την έκθεσή της για το 2012. Οι δανειστές έχουν απευθυνθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία και ζητούν να πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Θα αναγκαστούν να το πάρουν με τους γνωστούς τρόπους. Οι δανειστές γνωρίζουν τους τρόπους. Η Χριστάλα Γιορκάζου αναφέρθηκε και στην πολυδάπανη λειτουργία των 39 δήμων, καλώντας τους βουλευτές να θεσπίσουν νομοθεσία ώστε να περνούν οι δημοτικοί κανονισμοί από τη Βουλή. Στις προτεραιότητές της, τόνισε η ελέγκτρια, παραμένει η μείωση στις τιμές των φαρμάκων. Είναι στόχος ζωής για την ίδια, όπως είπε, παρά τις απειλές που δέχεται. Χαρακτηρίζοντας πονεμένο το κράτος, η Γενική Ελέγκτρια αναφέρθηκε στο μεγάλο κεφάλαιο των ανίσπρακτων ενταλμάτων που ανέρχονται στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Και εν όψη και της οικονομικής κρίσης, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτά τα ποσά, τα ανίσπρακτα, οι οφειλές προς το κράτος, όχι μόνο θα παραμείνουν, αλλά διαχρονικά και θα αυξάνονται. Για τη φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, η κυρία Γιορκάτζου υπέδειξε για άλλη μια φορά στους βουλευτές ότι υπήρχε νομοθεσία από το 1980, η οποία ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Αναφορά έκανε και στο θέμα της φοροδιαφυγής, υποδεικνύοντας ότι κάποιοι δεν διαθέτουν καν φορολογικό φάκελο. Η Γενική Ελέγκτρια διατύπωσε ως παράπονο το θέμα της υποστελέχωσης της ελεγκτικής υπηρεσίας με τους βουλευτές να υπεραμείνονται της ανάγκης. Την μόνιμη αποπαγοποίηση θέσεων, ειδικά για την ελεγκτική υπηρεσία ή εναλλακτική λύση της αποσπάσης προσωπικού. Οι διαδικασίες ελέγχου πρέπει να εντατικοποιηθούν ακόμη περισσότερο. Και πέραν πάση αμφιβολίας τεκμηριωμένη την απέτηση της Γενικής Ελέγκτριας για ενδυνάμωση της ελεγκτικής υπηρεσίας. Η Χριστάλα Γιορκάτζου διαβεβαίωσε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και οι εισηγήσεις της υπηρεσίας της θα εξακολουθήσουν να υποβάλλονται για την καλύτερη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.